Η ομάδα στον τελικό με τον Προμηθέα ήταν αδιάβαστη και χωρίς πάθος? Όχι. Ήταν διαβασμένη και με πάθος. Απλά έχασε. Γιατί έχασε? Πέραν το ότι έπαιξε καλύτερο αντίπαλος, εντάξει. Αλλά... Παίζει και αντίπαλος ρόλο, αλλά πιστεύω ότι σε κάποια κομβικά σημεία του παιχνιδιού, καταρχήν δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο και να έχουμε μια διαφορά ασφαλείας, η οποία στις κακές στιγμές του παιχνιδιού θα μας επέτρεπε να είμαστε κοντά. Στο τρίτο δεκάλεπτο φάγαμε, νομίζω, τρία τρίποντα από τον Προμηθέα, τα οποία ήταν κομβικά, και παρότι κλείσαμε το σκορ, πήρε κεφάλι, οπότε μόνιμα κυνηγάγαμε και είχαμε και ένα πολύ κακό επιθετικό κομμάτι στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου μέχρι τα μέσα του 4ου δεκαλέπτου, ο οποίος στήχησε στην ομάδα. Τον κόσμο της ομάδας τον πείραξε ήταν στην Πάτρα. Τον πείραξε, πραγματικά το καταλαβαίνω. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για το παιχνίδι στην Πάτρα. Υπήρχε τόσος ενθουσιασμός που νομίζω ότι βάλαμε τον εαυτό μας σε μια θέση σχεδόν εισάξιο ή φαβορή, παραγνωρίζοντας και την ποιότητα του Προμηθέα, αλλά παραγνωρίζοντας και το γεγονός ότι ο Προμηθέας έπεσε στην έδρα του. Καταλαβαίνω την αισιοδοξία, καταλαβαίνω πολύ καλά τη στενοχωρία του κόσμου, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι κλειστό, το οποίο σε χαμηλό σκορ, το οποίο κέρδισε ο Προμηθέας και κέρδισε η δίκη. Τον Προμηθέα τον περιμένουμε εδώ. Σε αυτό το σημείο θα γίνει το τζάμπολ σε τρεις μέρες, έτσι. Τον Προμηθέα τον περιμένουμε εδώ το Σάββατο για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα κρίνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό την τρίτη θέση, και είναι ένα παιχνίδι το οποίο το χρειαζόμαστε απόλυτα και πρέπει να το κερδίσουμε.